centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κώτα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλές γιορτές. Καλή εβδομάδα επίσης. Σε 10 λεπτά, κύριε Κώτα, ξεκινάει η συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ο κύριος Χατζηδάκης παρουσιάζει σήμερα, όπως αναμένονταν εξάλλου, το ξέραμε από την προηγούμενη εβδομάδα, την εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την περίφημη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα παρουσιάσει, ποιο ακριβώς σχέδιο θα παρουσιάσει και αν μέσα σε αυτό που θα παρουσιάσει θα είναι το συμπληρωμένο, ας το πούμε έτσι, σχέδιο με τις 15 προτάσεις που ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν λίγες μέρες. Έχω την εντύπωση που είμαι τελείως πεπισμένος ότι θα παρουσιάσει αυτό το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και μας εστάλει με δελτίο. Μισό λεπτό, δεν θα συμπεριληφθούν 15 προτάσεις. Μέσα στο εγκεκριμένο master plan νομίζω πως όχι. Μας το είπε ξεκάθαρα και ο κύριος Μουσουρούλης. Περιμένουμε με αγωνία να το δούμε. Μακάρι να συμβεί αυτό. Θα φανεί. Ναι, αν δεν συμβεί αυτό, πώς θα συμπεριληφθούν οι προτάσεις 15, πώς θα γίνει μετά? Αν προσέξατε, κύριος Μουσουρούλης, όλες του τις δηλώσεις μας αναμασούσε τα λόγια του, λέγοντας ότι οι προτάσεις αυτές θα βρουν και παλού χρηματοδότηση, θα βρούμε τρόπους, κάποια θα μπορεί να συμπεριληφθούν, κάποια όχι. Θεωρώ ότι είναι αδύνατον από τη στιγμή που εγκρίναμε εμείς αυτό το master plan, γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το master plan, με υποσημειώσεις να περάσουν παρακαλώντας κάποια από τα μέτρα που εμείς θέλουμε. Κάτι που δεν φάνηκε σε καμία από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής να έχουν προταθεί από τον Περιφερειάρχη και αποκαλύφθηκαν τα πρακτικά αυτών. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα που βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Τελγιορίδου, που είναι, όπως και να το δει κανείς, πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Τελγιορίδου δίνει στη δημοσιότητα όλες τις συνεδριάσεις, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στα οποία φαίνεται, μάλλον δεν φαίνεται, μια τοποθέτηση του κυρίου Περιφερειάρχη που να υποστηρίζει ότι ισότιμα πρέπει να μπουν σε αυτό το σχέδιο Καστοριά και Γρεβενά. Αυτό ακριβώς ενημερωθήκαμε περιμένουμε, και εμείς. Περιμένουμε μέχρι και σήμερα, κύριε Κώτα, ακριβώς. Και θα περίμενα λίγο, ίσως μπορέσω να θα κάνω μια προσπάθεια τουλάχιστον να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, γιατί μέχρι στιγμής η καταγγελία της κυρίας Τελγιορίδου δεν έχει απάντηση, δεν έχει απαντηθεί. Μα φαίνονται από τα links τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από αυτό από κάποιον, διότι φαίνονται οι συνεδριάσεις και φαίνονται και τα πρακτικά. Ναι, αλλά λογικά μια απάντηση. Υπήρξαν τα links μαζί με το δελτίο τύπου της κυρίας Τελγιορίδου. Φαίνεται ξεκάθαρα, δυστυχώς. Οπότε τι να πει ο άνθρωπος, ότι ξαφνικά αφού είδαμε το εγκεκριμένο πρόγραμμα και αφού ήρθε το δελτίο τύπου, τώρα παλεύουμε για την Καστοριά ή για όλα τα αιτήματα? Γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα της Καστοριάς και των Γρεβενών, υπήρχαν και πολλά άλλα αιτήματα από τις άλλες περιφερειακές ενότητες και στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Εσείς τώρα δεν ψηφίσατε αυτά προχθές και δεν τα ψηφίσατε για μία λέξη ουσιαστικά. Ζητούσατε να μπει στο κείμενο, απορρίπτουμε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης και προτείνουμε τα 15 πράγματα τα οποία ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εσείς δηλαδή δεν θα είχατε πρόβλημα να ψηφίσετε αυτά τα 15 αν υπήρχε η συγκεκριμένη λέξη. Είναι βεβαίως σωστό? Και αν προσέξατε στο Περιφερειακό και στη δική μου και σε ερώτηση που έκανα προς τον εισηγητή αλλά και στην τοποθέτησή μου, ξεκάθαρα φαινόταν ότι η ανησυχία μας γιατί δεν μπαίνει η λέξη απορρίπτουμε και προτείνουμε. Αν δεν απορρίψεις, δεν μπορείς να προτείνεις πράγματα τα οποία έρχονται αντιφατικά και απέναντι σε αυτό το master plan που προτείνει η Επιτροπή. Γιατί πραγματικά, ναι, δεν είχαμε σε τίποτα να διαφωνήσουμε με τον κύριο Κιάννα για όλες τις προτάσεις. Εννοείται ότι τις υποστηρίζαμε και εμείς. Μιλούσε για τιμολόγια ρεύματος επιχειρηματιών σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, κατά προτεραιότητα έλεγε τις λιγνητικές περιοχές και μετά την Καστοριά και τα Γρεβενά. Δεν χρειάζονταν να μπει και αυτή η λέξη. Φυσικά, δεν είχαμε όμως γενικότερες διαφωνίες στις προτάσεις του κυρίου Κιάννα. Έντεχνα όμως αποφεύχθη να μπει η λέξη απορρίπτουμε το master plan. Αυτό και πιστεύετε δυστυχώς ότι έγινε και για πολιτικούς λόγους, ώστε να μην φανεί η διαφωνία
της Περιφερειακής Αρχής με την κυβερνητική θέση και άποψη, ξεκάθαρα. Και από την άλλη να υπάρξει και η άλλη βάρκα ουσιαστικά για να πατήσουμε και στα δίκαια που έχει η περιοχή μας και η περιοχή των Γρεβενών πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξεκάθαρα φάνηκε και από τις απαντήσεις ότι δεν ήθελαν να έρθουν σε ρήξη με την κυβέρνηση. Μα για ποιο λόγο να έρθουμε σε κόντρα, για ποιο λόγο να δυσαρεστήσουμε. Έμεσα φαινόταν αυτό από τις τοποθετήσεις και του εισηγητή και του περιφερειάρχη. Αν όμως δεν σπάσεις αυγά στη συγκεκριμένη περίπτωση και αν δεν βάλεις την περιφέρεια και τον τόπο σου και την Καστοριά πάνω από τις κομματικές σου επιλογές ή τέλος πάντων τοποθετήσεις, τότε δεν νομίζω ότι έχουμε μέλλον στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών. Εντάξει, όλοι κάτι ψηφίζουμε, όλοι κάπου λίγο πολύ ανήκουμε, αλλά βάζουμε τον τόπο μας πάνω από τις επιλογές ή τις γραμμές που πολλές φορές αντιτίθενται σε αυτόν. Από εδώ και πέρα, τι φαντάζεστε και αν πραγματικά μπορούμε να πιστέψουμε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ίσως και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να βοηθηθεί η περιοχή μας. Πιστεύετε ότι τελείωσε η ιστορία, υπάρχει κάποια περίπτωση, έχετε μέσα σας έστω και μία ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει? Κοιτάξτε, τα δείγματα γραφείου. Όχι πολιτικά, όχι πολιτικά, ναι. Σαν πολίτης αυτού, ναι, του τόπου. Ναι, ναι, ακριβώς. Φάνηκε με την ένταξη του έργου της σύραγγας της Κλεισούρας, την οποία και εμείς στηρίξαμε, ότι φαινόταν ξεκάθαρα ότι θέλαμε να ξεμπερδέψουμε λίγο πολύ με την Καστοριά και να έχουμε και ένα άλοθη. Σε όλες τις τοποθετήσεις μου υπήρξαν ανησυχίες για αυτό το έργο, το οποίο φυσικά είναι αποδεκτό και το θέλουμε. Δεν είναι όμως το μοναδικό το οποίο θα το πάρει η περιοχή μας και με την καραμελίτσα αυτή, μας με επιτραπεί η έκφραση, ξεμπερδέψαμε με την Καστοριά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα άλλα και με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης είδαμε δυστυχώς τα δείγματα γραφής με το ξεκίνημά του και το πρόγραμμα των νέων αγροτών και το εξοικονομώ κατοίκων και το πρόγραμμα για τους ανέργους, την επιδότηση των 107, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμυρίων, ναι, ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Καστοριά είναι απ' έξω. Είναι πολύ σημαντικά κομμάτια και αυτά από μόνα τους, χώρια τις επιδοτήσεις τις οποίες θα υπάρξουν σε διπλανούς νομούς για επιχειρήσεις, κάτι που συνέβαινε ούτως ή άλλως σε σχέση με την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία με τον πλασματικό ΑΕΠ. Τώρα αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθεί μια περιφέρεια δύο ταχυτήτων πολύ έντονα. Όχι μόνο όμως δεν δίνει αυτό το πρόγραμμα λύσεις γενικότερα στην περιφέρεια και στις λιγνητικές περιοχές με τίποτα και δημιουργεί και τα προβλήματα τα εσωτερικά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει ξεκάθαρα την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως περιφέρεια. Αυτό φάνηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο θέλουμε να ξεχωρίσουμε τις λιγνητικές περιοχές. Και βάζουμε ένα χάρτη με τους δύο νομούς, ενώ ο τίτλος λέει Δυτική Μακεδονία. Να σας ρωτήσω όμως και το εξής. Δηλαδή, είσαι κυβέρνηση. Δηλαδή, γιατί να το κάνει αυτό? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που πιστεύετε εσείς ότι ξεχωρίζει έτσι δύο περιοχές? Για να λειτουργεί μαζοχιστικά, αυτομαστιγωτικά? Δηλαδή, τι κερδίζει από αυτό το πράγμα μια κυβέρνηση όταν χωρίζει δύο περιοχές, μια περιοχή σε δύο κομμάτια? Θεωρώ ότι είναι ψίχουλα τα λεφτά τα οποία θα προκύψουν από την δίκαιη μετάβαση σε σχέση με την χασούρα της περιφέρειας, του ΑΕΠ της περιφέρειας. Με την πάυση των λιγνητικών δραστηριοτήτων η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χάνει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, ενώ σε σύνολο αυτό το πρόγραμμα θα ξεπεράσει τα 600-700 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία. Οπότε αυτά τα ψίχουλα θα έπρεπε να τα μοιράσει στις περιοχές, στους δήμους, δεν ξέρω κι εγώ, τις περιοχές. Αυτό εγώ σκέφτομαι, για να φανούν ότι κάτι είναι. Μα αν είσαι η κυβέρνηση που θέλεις να τους έχεις όλους τους ευχαριστημένους, γιατί να σε εξαιρέσεις, δηλαδή? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Εμείς φαίνεται εδώ στην Καστοριά ότι είμαστε μόνιμα ευχαριστημένοι από τις πολιτικές συγκεκριμένης κυβέρνησης. Οπότε, αυτό το έχω πει πολλές φορές, και λίγους μας θεωρούν, αλλά και δεδομένους και καθόλου διεκδικητικούς. Γι' αυτό είμαι σίγουρα απόλυτα πεπισμένος. Δεν είναι μόνο το σχέδιο. Είδαμε τι έγινε και με τις πανεπιστημιακές σχολές, με το φορέα διαχείρισης και πόσα άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στο μυαλό. Κύριε Κώτα, για να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά και την ιεράρχηση που τους πρέπει και από την πλευρά των επιμερισμών των ευθυνών. Πιστεύετε ότι ευθύνεται μια κακιά κυβέρνηση, όπως λέτε, ή μια κυβέρνηση που δεν κοιτάει ποτέ κατά εδώ, ή πιστεύετε ότι κάπου φταίμε κι εμείς?
Με την τελευταία μου πρόταση και τοποθέτηση δεν είπα ότι φταίει η κυβέρνηση, μας θεωρεί δεδομένους. Εμείς φταίμε. Σαφώς εμείς φταίμε που δεν υψώνουμε ποτέ τους τόνους, μήπως μας κακολογήσουν, που δεν απαιτούμε έγκαιρα. Φαινόταν όλο το καλοκαίρι ότι το πράγμα στράβωνε και δεν μιλάω μόνο για τους τοπικούς της ΠΕ Καστοριάς, μιλάω και για τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε την Καστοριά. Και είδαμε ότι μέσα στις προτάσεις του, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δεν αναφέρθηκε ποτέ η λέξη Καστοριά, Γρεβενά, ισότιμα η Δυτική Μακεδονία, κάτι που στο τέλος έτρεξε να μας πείσει όταν οι αποφάσεις είχαν πάρθει. Σίγουρα φταίμε εμείς πολύ περισσότερο, δεν το συζητώ. Τώρα, δεν το συζητώ. Έχουμε ακούσει και έχω ακούσει και σε συζητήσεις να λέγεται ότι εντάξει, φυσικά εκεί είναι Νέα Δημοκρατία ο Περιφερειάρχης, φυσικά θα θελήσει λίγο-λίγο να μην έρθει σε ευθεία σύγκρουση ακόμη και για τα συμφέροντα της Δυτικής Μακεδονίας κατά μέτωπον, όπως έκανε, λένε, και ο κύριος Καρυπίδης επί ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, και ο κύριος Καρυπίδης επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ερχόταν σε ευθεία σύγκρουση με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είχαν βλαφθεί τα συμφέροντα της περιφέρειάς μας με αποφάσεις αναπτυξιακές της κεντρικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, όταν υπήρξε και όταν υπήρξε θέμα πώλησης ΔΕΗ και τα λοιπά, θυμάστε τον κύριο Καρυπίδη να αντιτίθεται ξεκάθαρα και να δηλώνει και τις παραιτήσεις μας εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν συνέβη λοιπόν. Και ένα δεύτερο και κυριότερο, νομίζω ότι ο κύριος Καρυπίδης ίσως ήταν και η περιφερειακή αρχή του, ήταν η μόνη που έδειξε περιφερειακή συνείδηση όταν έβαλε όλη τη Δυτική Μακεδονία, πρότεινε στην τότε κυβέρνηση να μπει το οικιακό περιβαλλοντικό τιμολόγιο, που ήταν ξεκάθαρα ένα πρώτο κομμάτι αυτής της απολιγνητοποίησης, η οποία βέβαια δεν είχε σχεδιαστεί να γίνει τόσο βία. Μιλούσαν για μετά το 28 και με κάποιες μονάδες ανοιχτές. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, εν μία νυχτή, χωρίς να έχει ενημερώσει ούτε καν το κυβερνητικό του συμβούλιο, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και λέει τέλος ο λιγνίτης. Και ας βρουν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας τι θα κάνουν. Και παρουσιάζει και ένα πρόχειρο, θα έλεγα εγώ, master plan, το οποίο ξεχωρίζει και τις περιοχές μεταξύ της και πετάει ψίχουλα γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία. Άρα λοιπόν με αυτό το σχέδιο πιστεύετε ότι ήρθε το τέλος ή πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και μια εξελικτική διαδικασία που μπορεί να τροποποιηθεί στην πορεία? Γιατί ακούμε δύο πράγματα. Από τον Υπουργό ακούσαμε το τελικό σχέδιο που αυτή την ώρα παρουσιάζεται, που μιλάμε, και από την άλλη ακούμε τον κύριο Μουσουρούλη που λέει μην αγχώνεστε, θα περνούν οι μέρες, θα αλλάζουν αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το master plan, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι αυτό και εμείς το εγκρίναμε. Από εκεί και πέρα το τέλος της περιοχής μας, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θα έρθει. Γιατί, η Καστοριά, γιατί θα σας πούν η Καστοριά και... είναι μια πόλη, ναι, που έχει τις δυνατότητες. Γιατί το τέλος το λέγαμε και από άλλα πράγματα. Για την προηγούμενη τετραετία, την τετραετία τη δική σας, κύριε Κώτα, θυμίζουμε ότι λέγαμε ότι είναι η τελευταία περιφέρεια σε απορριφητικότητα σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε βγει και τα επίσημα στοιχεία. Γιατί δεν ήσασταν πιο δυναμικοί και διοικητικοί τότε, όταν να μην έρθει το τέλος και τότε? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί για αυτό το θέμα της απορροφητικότητας υπάρχει μια επανάληψη, ας πούμε, ενός μυθεύματος. Και θα πω ποιο είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει, ονομάζεται ΕΣΠΑ 14-20, έχει ξεκινήσει το 15 να σχεδιάζεται. Τα είχε βγάλει η κυρία Ζεμπελιάδου με αριθμούς. Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η λέξη απορροφητικότητα δεν σημαίνει εντάξεις έργων και κατασκευή έργων, αλλά να έχει πληρωθεί κιόλας το έργο. Το να έχει πληρωθεί ένα έργο θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί, να έχει προκηρυχθεί, να έχει κατασκευαστεί και να έχει πληρωθεί. Όντως, στο κομμάτι των πληρωμένων έργων ήμασταν πίσω. Ήμασταν όμως μπροστά στα σχέδια καινούριων έργων, τα οποία θα τα δείτε τώρα, τα οποία υλοποιούνται και ξεκινάνε να πληρώνονται, γιατί κάποιος προετοιμάζει και κάποιος υλοποιεί. Και κάποιος μάλλον πληρώνει. Όταν οι άλλες περιφέρειες είχαν έργα γέφυρες από προηγούμενα ΕΣΠΑ και στο ξεκίνημα αυτού του ΕΣΠΑ πλήρωναν κιόλας, φαίνεται και μια προφητικότητα. Ένα πρόγραμμα για να καταφέρουμε να το αξιολογήσουμε θα πρέπει να τελειώσει, να πληρωθεί, να λήξει και μετά να δούμε τι έγινε μεταξύ των περιφερειών. Οπότε υπάρχει μια συνέχεια στη διοίκηση. Υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν να σχεδιάζονται το 2015, το 2016, να υλοποιούνται τώρα και να ξεκινά να πληρώνονται. Αυτή η ιστορία με την απορροφητικότητα είναι ένα τέχνασμα θα έλεγα, γιατί δεν μετρούσαμε ποτέ τις εντάξεις καινούριων έργων, δεν μετρούσαμε ποτέ όσα έργα είχαν ήδη προκηρυχθεί. Οπότε
Εντάξει, τι να λέμε τώρα, δεν θα αναμασάμε πάλι τα ίδια μετά από δύο όχι, χρόνια διακυβέρνηση. Όχι, αλλά ναι. Να περιμένετε και τον αντίλογο σας το ρωτάω, όχι, γιατί είναι εντάξει, βέβαια εγώ νομίζω ότι εξήγησα ξεκάθαρα ότι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει το 2015 δεν μπορεί το 19 να έχουν πληρωθεί και τα έργα. Γνωρίζετε πολύ καλά τι έχει γίνει με τη σύραγγα κλεισούρας. Έχει σχεδιαστεί το 90, το πότε... Το 90 και το 98 και ξεκινάει τώρα να υλοποιείται. Το 90 με σημειοφόρηδη. Έχουν απορροφηθεί τα χρήματα. Έχουν απορροφηθεί λοιπόν τα χρήματα των 70 εκατομμυρίων. Όχι ακόμη. Έχουν ενταχθεί. Έχει ενταχθεί αυτό το έργο. Αυτά τα αρδευτικά τα οποία έχουν ενταχθεί στην περιοχή του πρώην Δήμου Αγίων Αναργύρων, η Μονή της Τσούκας, οι δρεύσεις της Καστοριάς κτλ. Είναι έσπακε έργα. Αυτά τα έργα δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Δεν φαίνονται στην απορροφητικότητα. Έχουν σχεδιαστεί όμως και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Οπότε, εντάξει, δεν θα απολογούμαστε μετά από τις εκλογές του 19. Ο κόσμος έχει επιλέξει τον κύριο Κασαπίδη να διοικήσει και αυτός κρίνεται αυτή τη στιγμή και φυσικά θα κριθεί και στην παρουσίαση μεθαύριο του απολογισμού το ποια έργα τα έχει ξεκινήσει και τα έχει υλοποιήσει αυτός και ποια έχουν ξεκινήσει από τη δική μας θητεία και τώρα είναι εν εξελίξη. Βέβαια όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ελπίζω φυσικά το πρόγραμμα να λήξει με μεγάλη απορροφητικότητα. Είναι προς όφελος όλων, με έργα όμως τα οποία χρειαζόμαστε. Και όχι μόνο φαραωνικά έργα ή σπατάλες δεξιά-αριστερά έτσι ώστε να δείξουμε απορροφήθηκα, να φέρουν αποτέλεσμα σε αυτόν τον τόπο. Επειδή και η απόφαση προχθεσινή σας έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα, έστω και αν είναι κατά πλειοψηφία, έχει γνωμοδοτικά απλά χαρακτήρα. Εάν τίποτα από αυτά που ψηφίσατε δεν υλοποιηθεί, από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο εμείς? Δεν ξέρω αν το θέμα θα έρθει προς ψήφιση και στην Βουλή. Εκεί περιμένετε κάποια αντίδραση των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας? Αν οι βουλευτές μας είναι ικανοποιημένοι με αυτό που βλέπουν, ας το ψηφίσουν. Μετά θα τους κρίνει ο κόσμος. Κ. Τσικαλάνιας θα είναι εδώ στην εκπομπή μας. Θεωρώ... Οπότε θα απαντήσει σε αυτή την υποθετική αρχικά ερώτηση. Θεωρώ ότι μέσα από το master plan και τα χρήματα του σχεδίου δίκαιης μετάβασης μπορεί να έρθουν τίποτε φαραωνικές επενδύσεις φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα αυτό σε μεγάλες εταιρείες, δεν θα πληρώσουν δραχμή και θα καταλάβουν την περιοχή της και της Καστοριάς και των Γρεφενών και θα πούνε να ορίστε έγινε και με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το θέμα είναι η ουσία. Ουσία, όπως είπαμε, τα προγράμματα αυτά τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αγορά, την τοπική οικονομία, την ανεργία, τους αγρότες, το εξοικονομώ και όλα αυτά. Με αυτά τι θα γίνει? Μάλιστα. Με αυτά τι θα γίνει? Τώρα ανταποδοτικά το να πάρουμε και ένα 2-5 εκατομμύρια για να κάνουμε και ένα αρδευτικό έξτρα και να ορίστε εμείς σας δώσαμε και κάποια λεφτά παραπάνω. Θα θυμίσω ότι από το 96 που ισχύει ο πόρος, κάθε 4-5 χρόνια η περιοχή λιγνητική έπαιρνε 105-120 εκατομμύρια περισσότερα έξτρα του ΕΣΠΑ από τον τοπικό πόρο για να κάνει έργα. Το οποίο όμως και εσείς δεν δώσατε επί δική σας διοίκηση στους δύο υπάλληλους νόμους. Εμείς χρηματοδοτήσαμε έμεσα, κοιτάξτε να δείτε, υπήρχαν δυσκολίες, αλλά οι γιατροί οι οποίοι ήρθαν ως επικουρικοί στα νοσοκομεία και ενίσχυσαν, όπως και το οικιακό περιβαλλοντικό τιμολόγιο, ήταν μέσα από αυτόν τον πόρο και έμεσα ήταν η πρώτη φορά, όπως είπα και πριν, που κάποιος άγγιξε αυτά τα χρήματα και η περιοχή μας κέρδισε κάτι από αυτή την λιγνητική δραστηριότητα. Κύριε Κώτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Περιμένουμε πραγματικά με ενδιαφέρον τι θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εύχομαι να φανεί κάτι καλό. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.